Ο Απόστολος Παύλος έλεγε, αδελφοί, χαίρετε, πάντοτε θέλω υπή χαίρετε. Και εμείς συνεχίζουμε και λέμε ότι η ημέρα της σωτηρίας είναι πλησιεστέρα από όταν πιστέψαμε. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια για πολλούς και τώρα πλησιάζει η ημέρα της απολύτρωσης, αδελφοί. Γι' αυτό τον ευχαριστούμε το Θεό και τον παρακαλούμε πάρα πολύ, αδελφοί μου, να κάνει χάρη να μας διαφυλάξει. Όλη η κατάσταση η οποία παρουσιάζεται σήμερα μέσα στην ανθρωπότητα είναι γεμάτη κινδύνους, αδελφοί. Ο εχθρός προσπαθεί να φέρει την καταστροφή πολλές φορές των ακουόντων, το Λόγο του Θεού, μέσα, αδελφοί, και από την Εκκλησία προσπαθεί. Πώς έπεσαν, λέει, οι δυνατοί. Ναι, αδελφοί, πρέπει να παραδεχτούμε ότι είμαστε χωμάτινοι. Δεν έχουμε τίποτα άξιο λόγου να φέρουμε ενώπιον του Θεού. Έκανε πάρα πολύ μεγάλη χάρη που έστειλε το Πνεύμα του Άγιου και όπως λέει ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα του Θεού, λέει, περιτρέχει πάσα τη γη για να βρει μία καρδία ευθεία. Και ψυχή τελεία. Είναι πολύ σοβαρό αυτό, αδελφοί. Ό,τι προβλήματα και αν έχουμε αυτή τη στιγμή, διαφορετικά ο καθένας από τον άλλον, πρέπει να δώσουμε τη μεγαλύτερη προσοχή μας, αδελφοί, ότι όλα τελειώνουν. Υπάρχει τώρα δε ήδη κίνδυνος για νέα σύραξη και μεγαλύτερη από ό,τι περιμένουμε. Το κλίμα έχει καταστραφεί. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια κατάσταση που δεν μπορεί κανένας να συνεννοηθεί. Οι οικογένειες, αδελφοί, συγκριτικά με τις γενιές τις δικές μου, είναι τελείως διαφορετικές. Θυμάμαι ο πατέρας μου, όταν ήμουν πολύ μικρό παιδί, έλεγε τότε, ο κόσμος άλλαξε, λέει, αλλάξαν οι καιροί. Αυτό το έλεγε, αδελφοί, ξέρετε πότε, τη δεκαετία του 50. Καταλαβαίνετε πώς ήταν οι οικογένειες πριν από τη δεκαετία του 50. Που η γυναίκα ήξερε την αποστολή της από τη στιγμή που έκανε οικογένεια πώς πρέπει να είναι. Ο άντρας ήξερε πώς πρέπει να συμπεριφέρεται στη γυναίκα του και τα παιδιά τα οποία μεγάλωναν μέσα σε αυτές τις οικογένειες ήταν κατά 99% παιδιά τα οποία θα βγαίναν έξω να υπηρετήσουν βασικά την οικογένειά τους και όσοι ήξεραν για Χριστό, το Χριστό. Εγώ προσωπικά δεν τον ήξερα, αδελφοί, το Χριστό. Τον γνώρισα σε μεγάλη ηλικία. Τον ευχαριστώ όμως γιατί ο Κύριος, αδελφοί, πάντοτε ψάχνει να βρει ψυχές. Καθώς και εμάς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, προσπαθεί καθημερινώς με το Λόγο Του και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να μας αλλάξει αυτό τον εσωτερικό μας κόσμο. Ο εξωτερικός, αδελφοί, φύρεται καθημερινώς. Δείτε φωτογραφίες πριν από 10-20 χρόνια και να δούμε πώς είμαστε σήμερα. Εγώ λέω για τους ηλικιωμένους, γιατί υπάρχουν πολλοί νέοι μέσα εδώ πέρα. Όλα, αδελφοί, τελειώνουν. Το σχήμα, λέει, αυτού του κόσμου τελειώνει. Ο παντρεμένος ας θεωρεί τον εαυτό του ως μη παντρεμένο και ο μη παντρεμένος ως παντρεμένος. Τα πάντα τελειώνουν. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Νεκροί εσείς όντες, δια τας παραβάσεις και τις αμαρτίες σας, εγώ σας ζωοποίησα. Πολλοί από εμάς έτσι ήμασταν, αδελφοί, πολλοί να γεννήθηκαν και μέσα στην Εκκλησία. Αλλά πολλούς από εμάς βιολογικά μας βρήκε ζωντανούς, αλλά πνευματικά νεκρούς. Αμήν. Γιατί δεν είχαμε καμία επαφή με τον Κύριο. Καμία επαφή. Ήμασταν αποξενωμένοι από τις επαγγελίες του Θεού. Και τι κάναμε? Καλοκαίρια και χειμώνες, Χριστούγεννα και Πάσχα, αποκριές. Και αυτή ήταν η ζωή μας, αδελφοί. Και πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε μία καριέρα για να μπορέσουμε να περάσουμε καλύτερα? Ήμασταν οι ληστές, αδελφοί. Οι ληστές. Και ήρθε ο Θεός και πήρε αυτό το χωμάτινο σώμα, το πήρε αυτό το χωμάτινο σώμα, το οποίο όταν θα πάει μέσα στο χώμα από εκεί που προήλθε, μέσα σε μερικούς μήνες δεν θα υπάρχει τίποτα. Και σε ένα-δύο χρόνια θα υπάρχουν μόνο τα οστά. Αλλά η ψυχή έχει φύγει όμως, αδελφοί. Το σώμα έπαθε αποσύνθεση, η ψυχή όμως έφυγε και ταξιδεύει.
η δική μας η ψυχή θέλουμε να ταξιδέψει, αδελφοί, δίπλα στον Κύριο. Και τον παρακαλούμε πάρα πολύ. Γιατί αυτά τα σώματα, αδελφοί, που έχουμε τώρα, τα οποία ταλαιπωρούνται, και ο φόβος ο μεγάλος ο οποίος υπάρχει ότι κάθε καλοκαίρι θα είναι και μεγαλύτερος ο καύσωνας, γι' αυτό παρακαλούμε το Θεό να κάνει χάρη, αδελφοί, να μας κρατήσει στην παρουσία του Θεού. Αλλά λέει και κάτι άλλο ο Θεός. Μακάρι οι αποθανόντες εν Κυρίω από του νυν. Προσέχετε, αδελφοί, τι δικλείδες ασφαλείας βάζει ο Κύριος. Όταν καταλάβει ότι μία ψυχή δεν προχωράει καλά, ασχέτως πόσα χρόνια ήταν μέσα στον Κύριο, πολλές φορές τον παίρνει, αδελφοί, για να μην χάσει την ψυχή του. Και θα αναστηθεί την ημέρα που θα γίνει η αρπαγή. Οι αποθανόντες εν Χριστώ πρώτη θέλουση αναστηθεί, αδελφοί. Τι να του πούμε. Δεν έχουμε να του πούμε τίποτα. Εγώ όταν τον γνώρισα, ξέρετε τι είπα, αδελφοί. Η ψυχή μου, όπως λέει και ο Ιώβ, εμίσησε τη ζωή μου. Η ψυχή μου ευαρύνθη τη ζωή μου. Θέλω μείνει στο παράπονό μου. Ξέρετε, όσο και να γελάμε, όσο και καλά να περνάμε, αυτό δεν είναι τροφή της ψυχής, αυτή είναι τροφή του σώματος. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, όποιος περιπατεί κατά το πνεύμα, θέλει, θανατώνει τις πράξεις του σώματος. Εμείς πριν το γνωρίσουμε το Θεό, τι κάναμε? Επενδύαμε πάνω στη σάρκα, πώς θα περνάει καλά η σάρκα μας. Δεν είχαμε καμία σχέση με την ψυχή, δεν ξέραμε για την ψυχή τίποτα. Δεν ξέραμε τίποτα για τον εσωτερικό άνθρωπο. Τίποτα δεν ξέραμε. Είχαμε σκοτάδι, αδελφοί. Και ευχαριστούμε το Θεό που μας έδωσε αυτό το Λόγο Του, γιατί στα χέρια μας, αδελφοί, κρατάμε το Λόγο του Θεού. Ο Μωυσής, ξέρετε τι είπε, αδελφοί, στο νησού του Ναβί? Δεν θέλει απομακρυνθεί το βιβλίο τούτο του νόμου από του πρόσωπό σου, εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα, για να προσέχεις να κάνεις ακριβώς όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό, για να ευωδούται η ζωή σου. Δεν μπορεί να ευωδωθεί η ζωή μας, αδελφοί. Μια πρόσκαιρη χαρά και τελειώνουν όλα. Πόσοι πήγανε φέτος, ας πούμε, διακοπές, περάσανε πολύ ωραία και το θέλει ο Κύριος και το γράφει και μέσα στη γραφή του, πηγαίνετε σε έρημο τόπο για ανάπαυση. Το λέει ο Κύριος αυτό και μέσα στο Λόγο του. Όλα μας τα δίνει. Όλα μας τα επιτρέπει πλην από την αμαρτία, αδελφοί. Γι' αυτό να είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας και επιοικείς με τα αδέλφια μας. Και ανοίγω το Λόγο του Θεού και διαβάζω. Αν θέλετε να ανοίξετε. Διαβάζω από τη σελίδα 1032. 1032 είναι στην επιστολή προς Γαλάτας, 1032, και διαβάζω από το 6ο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Αδελφοί, και αν άνθρωπος απερισκέπτος πέσει εις κανένα μάρτημα, σύση πνευματική διορθώνεται των διούτων με πνεύμα πραότητος, προσέχον εις εαυτόν μη και εσύ πειραστείς. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, και ούτως εκπληρώσατε τον νόμον του Χριστού. Διότι, εάν τις νομίζει ότι είναι τι, ενώ είναι μηδέν, εαυτόν εξαπατά. Αλλά έκαστος ας εξετάζει το εαυτού έργον, και τότε σε αυτόν μόνον θέλει έχει το καύθημα και ουχή στον άλλον. Διότι έκαστος το εαυτού φορτίον θέλει βαστάς. Ο δε κατηχούμενος το λόγο ας κάμνει το κατηχούντα μέτοχον εις πάντα τα αγαθά αυτού. Μην πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ότι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Διότι ο σπείρον εις τη σάρκα εαυτού θέλει θερήσει εκ της σαρκός φθοράν, αλλά ο σπείρον εις το πνεύμα θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωή αιώνιον. Ας μην αποκάμνομεν δε πράττονται στο καλόν, διότι εάν δεν αποκάμνομεν, θέλουμεν θερήσει εν τον δέοντι καιρό. Άρα λοιπόν, εν όσο έχουμεν καιρόν, ας εργαζόμεθα το καλόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Αμήν. Αυτό, αδελφοί, αναφέρεται το κεφάλαιο για τις σχέσεις που έχουμε εμείς μεταξύ μας. Εμείς ξέρουμε κάτι.
ότι ένα σώμα είμαστε από έναν, άρτο, σε έναν άρτο μετέχουμε. Από έναν άρτο λαμβάνουμε. Αλλά όλοι μαζί εδώ, αδελφοί, είμαστε το σώμα, ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, και ο καθένας μέλη ξεχωριστό από τον άλλο. Αλλά όλοι μαζί είμαστε συναρμολογημένοι. Γι' αυτό και λέει στην επιστολή προς Κορινθίους, δεν είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, να πονάει το ένα χέρι και το άλλο χέρι να μένει αμέτωχο. Αποκλείεται. Πρέπει να συμμετέχει και αυτό στην ταλαιπωρία του χεριού. Γι' αυτό και εμείς, αδελφοί, μας λέει ο Λόγος του Θεού, εάν άνθρωπος απερισκέπτος πέσεις κανένα μάρτημα, σύση πνευματική διορθώνει τον διούτον. Σύση πνευματική. Ποιος είναι ο πνευματικός, αδελφοί? Ο πνευματικός είναι αυτός που είναι γεμάτος με Πνεύμα Άγιο. Αυτός που αναπνέει Πνεύμα Άγιο, αδελφοί. Αυτός που άγεται από το Πνεύμα το Άγιο, ακούει τις οδηγίες και κάνει αυτό το οποίο του λέει το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό λέει και ο Λόγος του Θεού. Προσεύχεσαι με το Πνεύμα, προσεύχεσαι και με το νου, προσεύχεσαι και με το Πνεύμα. Γι' αυτό χρειάζεται, αδελφοί, να είμαστε πολύ γρήγορα, όποιοι μπορούμε, στη σύναξη. Γιατί για να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο και να αρχίσει το Πνεύμα το Άγιο να αναλάβει την προσευχή μου, χρειάζεται χρόνος, αδελφοί. Ένα τζάκι για να πάρει φωτιά θέλει πολλά ξύλα. Για να πάρει πολύ φωτιά. Γι' αυτό και τότε το Πνεύμα το Άγιο θα αναλάβει την προσευχή και θα προσεύχεται για μένανε με στεναγμούς αλαλήτων. Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη, αδελφοί, όσο τελειώνει ο χρόνος, να πυκνώσουμε τη σύναξή μας, να την κάνουμε πιο συμπαγή, πιο δυνατή. Δεν μπορούμε να ευλογηθούμε, αδελφοί, από το σπίτι μας ή από κάπου αλλού. Από εκεί θα έρθει να μας παραλάβει ο Κύριος, από το σπίτι μας ή από όπου αλλού βρισκόμαστε. Ο Κύριος θα μας παραλάβει μέσα εδώ. Εμείς, ναι, μεν είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος, αλλά μέσα εδώ πέρα κατοικεί και ιερουργεί το Άγιο Πνεύμα, αδελφοί. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Δεν χρειάζεται να έχουμε συστολές, αντιρρήσεις, μήπως και αν. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εσείς, λέει, όπως λέει και σε άλλο εδάφιο, εσείς οι δυνατοί να βαστάζετε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Είσαι πνευματικός, αισθάνεσαι πνευματικός και πνευματική, αδελφοί μου. Ο Λόγος του Θεού, ξέρετε τι λέει? Σε έθεσα φύλακα του αδελφού σου. Όταν ρώτησε ο Κύριος τον Κάιν και του είπε, Κάιν, πού είναι ο αδελφός σου? Δεν τον βλέπω. Γιατί, λέει, Κύριε, μήπως εγώ, λέει, φύλαξη του αδελφού μου θα γίνω? Ναι, αδελφοί, είμαστε φύλακες. Φύλακας του αδελφού μας. Σήμερα εγώ δεν είμαι καλά στην πίστη. Σήμερα εγώ έχω θλίψεις, μπορεί να είμαι άρρωστος. Έλα εσύ που και εσύ είσαι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο να με βοηθήσεις. Έλα να μου πεις ένα παρηγορητικό λόγο, γιατί λέει και ο Λόγος του Θεού. Μέσα, ας πούμε, για να μπορέσει να μας παρηγορήσει, μέσα, λέει, από τις αδυναμίες μου, η παρηγορία σου, λέει, έφρανε την ψυχή μου. Πώς θα παρηγορηθεί η ψυχή δική μου, η δική σου και όλων μας, εάν δεν υπάρχει ο παρηγορητικός λόγος? Ποιος θα τον δώσει τον παρηγορητικό λόγο? Από εδώ είναι, αδελφοί. Εδώ είναι ο παρηγορητικός λόγος. Με την παρηγορία, λέει ο Κύριος, λέει ο Απόστολος Παύλος, που μας παρηγόρησε εμάς, έτσι μπορούμε και εμείς να παρηγορούμε εσάς. Και κυρίως, ξέρεις, λέει, γιατί μας παρηγόρησε εμάς, λέει ο Παύλος, κυρίως για να παρηγορούμε εσάς. Τους προστώτες της Εκκλησίας, τον ποιμένα, τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας του Παλαιού Φαλήρου και όλων των εκκλησιών. Και να τιμάτε, λέει, αυτούς που κοπιάζουν για τις ψυχές σας, αδελφοί. Ο προσβύτερος, ο οποίος υπηρετεί μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι κάτι, δεν είναι παράσημο, δεν είναι αξίωμα, αδελφοί. Είναι επίσκοπος ψυχής. Γι' αυτό με το πρώτο εμπόδιο που θα σου έρθει, είτε έχεις χαρά, πήγαινε πιάσε τον επίσκοπο, προσευχή σου πρώταν, ποιον θα σου συστήσει ο Κύριος για να πάει να του μιλήσεις, αδελφοί.
Από αυτόν θα ζητήσει λόγο ο Θεός, από τον επίσκοπο της Εκκλησίας, από τους επισκόπους. Γι' αυτό μη συστέλεστε, αδελφοί. Αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο. Μέσα σας κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Έχουμε παρησία εμείς, μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα. Μέσα από το Λόγο του Θεού κυρίως. Δεν πρέπει να κάνουμε όπισθεν. Εμείς πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά. Εσείς οι πνευματικοί, λέει, να διορθώνετε αυτόν τον αδελφό, ο οποίος μπορεί να έπεσε ίσως σε κάποιο παράπτωμα, αλλά πώς. Διορθώνετε αυτόν με πνεύμα πραότητος. Η πραότης, αδελφοί, είναι μέσα στον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Και ξέρετε γιατί λέει με πραότητα, γιατί λέει παρακάτω, προσέχον εις αυτόν, μη και εσύ πειραστείς. Εμείς δεν κρίνουμε. Γιατί αν αρχίσουμε και κρίνουμε, θα καταντήσουμε να κατακρίνουμε, αδελφοί. Ο Κύριος θα μας κρίνει όλους. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε κανέναν. Αν θέλουμε να πούμε κάτι, θα το πούμε προσευχόμενος πρώτα, να πλησιάσουμε την ψυχή, εάν μας έχει συστήσει ο Θεός, και να του μιλήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό λέει ότι αν δέσεις επί της γης, θα είναι δεδεμένα και στον ουρανό. Μα τι είναι αυτό, γιατί με έδεσες? Σου είπα μέσα από το Λόγο του Θεού ότι ο άνθρωπος δεν παντρεύεται δεύτερη φορά. Και εσύ επιμένεις ότι μπορώ να βγω έξω και να πάω να ξαναπαντρευτώ. Μα δεν το λέω ο Λόγος του Θεού. Εγώ δεν σε έδεσα με δικά μου λόγια. Εγώ σου είπα τι λέγει η Γραφή, να το δεχτείς για να λυθείς. Δεν μπορείς. Πόσο θα επιμένεις και θα είσαι ενάντιος προς το Λόγο του Θεού? Αλλήλων, λέει, τα βάρη βαστάζεται και ούτως εκπληρώσατε τον νόμο του Χριστού. Ο νόμος του Χριστού τι έλεγε? Αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Μπορούμε να αγαπήσουμε εμείς τον αδελφό μας καθώς ο Χριστός μας αγάπησε? Όχι, αδελφοί. Το ομολογούμε. Είμαστε ελλιπείς. Είμαστε άνθρωποι αδύναμοι. Σήμερα μπορεί να έχουμε δύναμη Πνεύματος Αγίου, αύριο το πρωί μπορεί να είμαστε διαφορετικοί. Ο Κύριος όλο το βράδυ, ας πούμε, ερευνά την καρδιά μας, ερευνά τα νεφρά μας, και πολλές φορές σκονόμαστε το πρωί και είμαστε τελείως διαφορετικοί άνθρωποι προς το καλύτερο, γιατί αυτός ο οργανισμός, αυτή η καρδιά μέχρι θανάτου, συστέλλεται και διαστέλλεται επί 24 ώρες του 24ωρο όλα τα έτη που θα ζήσουμε. Γι' αυτό πολλές φορές σηκωνόμαστε το πρωί ενώ πέσαμε με θλίψη και είμαστε χαρούμενοι. Γιατί? Ήρθε ο Κύριος και μας έδειξε ένα ενύπνιο. Κάτι μας είπε στο αυτί. Και ήρθε αγαλίαση, αδελφοί, μέσα στην καρδιά μας. Και λέει παρακάτω ο Κύριος, διότι εσύ που πας να μιλήσεις στον αδελφό σου για να διορθωθεί, πρόσεξε κάτι. Μην νομίζεις ότι είσαι κάτι. Δεν είσαι τίποτα. Αν το, αδελφοί, αυτό το δεχτούμε, ότι δεν είμαστε τίποτα, ενώ είμαστε μηδέν, και ξέρετε γιατί? Γιατί πολλές φορές μας εξαπατάει η καρδιά μας. Πολλές φορές μπαίνει μέσα, ας πούμε, στα πράγματα του Θεού και γνώσεις άλλες, που πολλές φορές μας αποσπούν άμεσα από την αλήθεια του Ευαγγελίου. Αυτός είναι ο λόγος. Αν εμείς τον έχουμε δεχθεί ότι αυτός εδώ είναι λόγος Θεού, θα πούμε ναι και αμήν. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν υπάρχει άλλο λόγος. Αυτή είναι μοναδική αλήθεια. Δεν υπάρχει δεύτερη και τρίτη αλήθεια. Μία είναι η αλήθεια. Αλλά έκαστος σας εξετάζει το εαυτού έργον, και τότε εις εαυτόν μόνον θέλει έχει το καύχημα και ουχή στον εαυτό του. Θα πας να βοηθήσεις τον αδελφό σου. Με πνεύμα ταπεινό, καρδιά συντετριμένη, προφσευόμενος, πληρούμενος Πνεύματος Αγίου, θα πιστεύεις από την αρχή, όταν τον πλησιάζω δεν είσαι τίποτα, και αν νομίζεις ότι είσαι κάτι, δεν είσαι τίποτα, κατάλαβέ το, εγκόλποσέ το μέσα σου και πες, Κύριε, δεν είμαι τίποτα, αλλά πάω να μιλήσω στον αδελφό μου, γιατί έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή. Και του μιλάμε, γιατί, ξέρετε, αδελφοί, όλα θα τα κρίνει ο Θεός. Το πώς εργαστήκαμε σε αυτήν εδώ τη ζωή, ο Θεός θα μας δώσει κατά τον κόπο του έργου μας. Και ο κόπος, και για να έχουμε έργο,
και να κοπιάζουμε. Πρέπει να αγαπήσουμε. Αν δεν αγαπάμε, αδελφοί, πώς θα κοπιάσουμε? Δεν θέλει λησμονήσει τον κόπο σας και το έργο της αγάπης σας. Με αγάπη μόνο θα εργαστείς, αδελφοί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και ξεκίνημα να κάνεις, αν δεν αγαπήσεις το πρόσωπο του Χριστού, πρώτα-πρώτα δεν αγαπήσεις τα αδέλφια σου. Αν ζεις, λέει, μέσα στο σκοτάδι και λες ότι αγαπάς το Χριστό, ψεύδεσαι. Αν όμως ζεις μέσα στο φως, τότε, λέει, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας και τότε έχουμε κοινωνία με τα αλλήλων, δει, και με τα αδέλφια και με το Χριστό. Έχουμε κοινωνία. Γι' αυτό όταν είμαστε σε κοινωνία αλλήλων, αδελφοί, να μιλάμε μέσα από τα πράγματα του Θεού. Η περασμένη Κυριακή που πήραμε σώμα και αίμα, αδελφοί, μέχρι την επόμενη Κυριακή ήταν μια εβδομάδα προετοιμασίας. Προετοιμάζαμε τον εαυτό μας να πάρουμε άξια το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι εβδομάδα προετοιμασίας. Γι' αυτό όταν θα συναντηθούμε πάλι την Κυριακή και θα καθίσουμε να συνφάγουμε και να συνεφρανθούμε, ας μιλήσουμε τι έκανε ο Κύριος όλη αυτή την εβδομάδα που πέρασε. Γιατί όταν μιλάμε για τα πράγματα, αδελφοί, απομακρύνεται ο εχθρός από δίπλα μας και τρίζει τα δόντια του. Γιατί δεν μπορεί να κερδίσει τις ψυχές αυτών που πίστεψαν στον Ιησού Χριστό και προσθέθηκαν μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη μέσα στην κοινωνία μεταλλήλων. Κάποτε θυμάμαι πριν χρόνια πολλά, τελείωνε το φαγητό, ψέλναμε, γινόντουσαν ομολογίες, φεύγανε χαρούμενες, ήτανε δηλαδή η ψυχή για πολύ μεγάλο διάστημα και μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδος γεμάτη. Και περίμενε με καρτερία την επόμενη εβδομάδα να έρθει να συνφάγει πάλι αφού πάρει σώμα και αίμα και να μιλήσει πάλι για τα πράγματα του Θεού. Τον ευχαριστούμε, αδελφοί, που μας έδωσε αυτό το δικαίωμα ο Κύριος να μιλάμε για τα πράγματα του Θεού. Και λέει παρακάτω το κύριο μέρος αυτού νου του, που διαβάσαμε απόψε. Όχι, είναι παρακάτω. Ο δε κατηχούμενος, λέει, τον λόγο ας κάνει το κατηχούντα μέτοχον εις πάντα τα αγαθά αυτού. Όπως ξέραμε στην Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί, και διαβάσαμε και στην Καινή Διαθήκη, έπεσαν οι Ιουδαίοι και ήρθε το Ευαγγέλιο στους εθνικούς. Και τώρα τι λέει? Μέσα στη συνεισφορά που θέλει να κάνουν οι Απόστολοι για να πάνε στην Ιερουσαλήμ, λέει ότι σε αυτούς που πάμε, σε αυτούς που πάμε, ας πούμε, τη λογία αυτή, τη συνεισφορά, είναι χρεώστες εμάς. Γιατί εμείς ενώ τους δώσαμε τα πνευματικά, αυτοί τώρα θα μας δώσουν τα υλικά. Γι' αυτό λέει και ο Κύριος όταν έστειλε τους Αποστόλους, σε όποιο σπίτι πάτε θα καθίσετε να φάτε, να κοιμηθείτε, ο εργάτης είναι άξιος του μισθού αυτού. Αλλά ο Παύλος όμως είπε, εγώ το Ευαγγέλιο θα το κάνω αδάπανο. Δεν θέλω να κερδίζω από το Ευαγγέλιο. Και τον ευχαριστούμε το Θεό. Και λέει παρακάτω, μην πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει. Αυτός είναι ο νόμος της σποράς και του θερισμού, αδελφοί. Και θέλω να πω το εξής. Εμείς, πού σπέρνουμε? Σπέρνουμε στο χωράφι του σώματος, της σάρκας μας. Δηλαδή τι? Του βάζουμε επιθυμίες, ψέματα, κατηγορίες, κατακρίσεις, αδιαφορίες. Κοιτάμε δεξιά και αριστερά για να κρίνουμε τον άλλον. Λέμε ψέματα. Εκεί δηλαδή επενδύουμε. Αυτό έχει θάνατο, αδελφοί. Ο σπύρον εις τη σάρκα έχει θάνατο. Το πνεύμα αντίθετο είναι με τη σάρκα, όπως και η σάρκα με το πνεύμα. Τα δύο αυτά, λέει, αντίκειται. Ό,τι θέλω, λέει, να κάνω, αυτό που θέλω να κάνω, δεν μπορώ, λέει, να το κάνω, λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί, λέει, μία άλλη φωνή μέσα μου μιλάει και αυτή ποια είναι? Είναι η φωνή της σάρκας που λέει, τι είναι αυτό που πάει να κάνεις? Πας να γίνεις Άγιος? Όχι. Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο για να φέρει την ανάπαυση. Αυτός όμως που σπέρνει στο Πνεύμα
Δηλαδή, αφήνει τον εαυτό του, αδελφοί, να διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν έχει αυτός λόγο. Αυτός δουλώθηκε στο Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο τον παρέλαβε και τον οδηγεί αυτός. Όποιος λέει περιπατεί κατά το Πνεύμα, δεν θέλει πράτη την επιθυμία της σαρκός. Άφησε τον εαυτό σου ελεύθερο, αδελφοί μου και αδελφέ μου. Άφησε το Πνεύμα το Άγιο να σε παραλάβει, να σε πάει σε ύδατα αναπαύσεως, να σε πάει σε τόπους που δεν έχεις φανταστεί, να αγαλιάται η ψυχή σου. Ξέρετε, αδελφοί, όταν η ψυχή αγάλεται, όλο το σώμα είναι φωτεινό. Δεν μπορεί το σώμα, το πρόσωπό μας, τα μάτια μας να είναι φωτεινά και το σώμα μας χαρούμενο, γιατί πήραμε ωραία ρούχα, ωραία παπούτσια, πήγαμε πολύ ωραίες εκδρομές, έχουμε ένα πολύ καλό αυτοκίνητο. Όχι, η ψυχή δεν χαίρεται από αυτά. Ο άνθρωπος, λέει, δεν θέλει ζήσει μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Με αυτό τρέφεται η ψυχή, αδελφοί. Είτε θέλουμε να το δεχτούμε είτε όχι, από αυτό τρέφεται η ψυχή. Να το πάρουμε απόφαση και να πούμε: Κύριε, ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα, ό,τι σκεπτόμασταν μέχρι σήμερα, ό,τι μεθόδους χρησιμοποιούσαμε για να διαβάσουμε αυτό το λόγο, τα αφήνω. Τα παλαιά παρήλθαν. Τα πάντα έγιναν νέα. Πρέπει να φύγουμε, αδελφοί. Πρέπει να φύγουμε. Γιατί όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, αδελφοί, όχι καύμα δεν θα μπορούμε, δεν θα μπορούμε απολύτως τίποτα. Πρέπει να φύγουμε. Και πώς? Αναζωσθέντες, λέει, τις οσφίες σας. Να ανασυγκροτηθούμε, να πούμε τι κάνουμε. Έρχεται ο Κύριος, φωνάζουμε. Τα σημεία μας δείχνουν ότι έρχεται ο Κύριος. Τι κάνουμε? Ποια είναι η προτεραιότητά μας μέσα στη ζωή και στην καθημερινότητά μας? Τι θέλουμε, τι επιθυμούμε, τι είναι αυτό το οποίο ζητάμε, το οποίο δεν έχουμε για να μας κάνει χαρούμενος? Δεν υπάρχει, αδελφοί. Δεν υπάρχει, γιατί όταν χαίρεται η ψυχή, τότε είναι χαρούμενο και το σώμα. Δεν χαίρεται το σώμα, αδελφοί, έχει μια πρόσχερη χαρά και πολλές φορές για να βρει αυτή τη χαρά πάει και στην αμαρτία, αδελφοί. Στην προσωρινή απόλαυση της αμαρτίας. Γεύτηκε πολλοί κόσμος, αδελφοί, αυτό. Άλλοι έφυγαν πολύ νωρίς από την ηλικία, στην ηλικία. Δεν πρόλαβαν να ακούσουν για τον Χριστό. Τους μιλούσαν και αδιαφορούσαν. Εμείς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί. Εμείς που θέλουμε να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, που λέμε ότι αγαπούμε όλους τους ανθρώπους, γιατί μέσα από τον κόσμο βγήκαμε κι εμείς, χωρίς να είμαστε τίποτα το εξαιρετικό. Ήμασταν απλοί, ουτιδανοί άνθρωποι, χωρίς δύναμη, χωρίς τίποτα. Δεν ξέρω τι γνώσεις είχες ή οτιδήποτε άλλο είχες, ας πούμε. Οι γνώσεις, λέει, φυσή, η αγάπη, λέει, οικοδομή. Έχεις αγάπη μέσα στην καρδιά σου, θα οικοδομήσεις τον οποιοδήποτε. Παρακάλεσε τον Θεό να σου δώσει την αγάπη, γιατί είναι το πρώτο στοιχείο του καρπού του Πνεύματος του Αγίου. Αγάπη, λέει. Δια της αγάπης θα κερδίσετε τις ψυχές σας, αδελφοί. Δεν κερδίζετε αυτή η ζωή διαφορετικά. Ούτε με διαμάχες, ούτε με διαφορές ποιος έχει δίκιο, ποιος μπορεί να είναι πιο δυνατός στο λόγο ή στα μπράτσα ή οτιδήποτε. Δεν γίνεται έτσι η ζωή, αδελφοί. Αυτά τελείωσαν για το χριστιανό. Μπήκες μέσα εκεί. Εκδύθηκες τον παλιό σου εαυτό και ενδύθηκες το ημάτιο το καινούριο. Το ημάτιο το οποίο δεν έχει αμαρτίες επάνω. Γι' αυτό κοίταξε να το διατηρήσεις. Γιατί όπως λέει και ο λόγος του Θεού, εν παντή καιρό ας είναι λευκά τα ημάτιά σας και έλεος ας μην εκλείπει από την κεφαλή σας. Βγήκαμε από μέσα εκεί, καθαρή. Ούτε κοιλίδα, ούτε ερητίδα, τίποτα. Ξέραμε ότι και πάλι θα λερωθούμε. Αλλά είχαμε το αίμα του Ιησού Χριστού. Είχαμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και το εξητούσαμε και καθαριζόμασταν. Αλλά αδελφοί, μην κάνουμε κάτι εσκεμμένα. Μην νομίζουμε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού είναι κοινό. Δεν είναι κοινό το αίμα του Χριστού. Μπορεί το αίμα των τράγων και των κρυών, αδελφοί,
να έβγαζε αμαρτίες, αλλά δεν τις εξάλειφε τις αμαρτίες. Αυτός ήρθε μόνο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήρθε και πέθανε εδώ στη γη για να μας πάρει όλες τις αμαρτίες. Τι του δώσαμε εμείς, αδελφοί? Επολύθητε, λέει, δια μηδέν και αγοράστητε άνευ αργυρίου. Μας πήρανε χωρίς να το καταλάβουμε, μας πήρανε. Έτσι κι αλλιώς στον κόσμο ήμουν. Με πήρε, έτσι κι αλλιώς ζούσα μέσα στον κόσμο, με άρπαξε, με έκανε δικό του και κοίταγε πώς θα περάσουν τα χρόνια να κατακομματιάσει την ψυχή μου. Και αγοράστηκε, λέει, άνευ αργυρίου. Έδωσα εγώ τίποτα και μπήκα μέσα στην εκκλησία για να ακούσω το λόγο του Θεού. Τίποτα. Το αργύριο ήταν το τίμιο αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτός με εξαγόρασε. Αυτός μας εξαγόρασε, αδελφοί. Είμαστε χρεώστε απέναντί του. Του χρωστάμε μέχρι να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Δεν θα μπορέσουμε να τον ξεχρεώσουμε ποτέ. Γιατί ίσως, λέει, και κάποιος άνθρωπος να θυσιαστεί για κάποιον άλλον. Ο Χριστός, αδελφοί, θυσιάστηκε για όλη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό εμείς σήμερα μπορούμε να λέμε, Κύριε, ζήσε εσύ και ζει η ψυχή μας. Χωρίς εσένα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Από πού θα βρούμε, λέει, τη βοήθειά μας? Στον ουρανό κοιτάμε. Φόβος του Κυρίου, αδελφοί, ξέρετε τι κάνει? Ο οποίος είναι αγάπη και σεβασμός προς το πρόσωπο του Χριστού. Κάνει, λέει, ίαση στα νεύρα μας και μυέλωση στα οστά μας, αδελφοί. Ο φόβος του Κυρίου αυξάνει τις ημέρες της ζωής μας. Ο φόβος του Κυρίου μας δίνει σοφία. Τι έχουμε εμείς να του δώσουμε? Τίποτα, αδελφοί. Κοιτιέμαι καθημερινώς και λέω, Κύριέ μου, τι μπορώ να σου δώσω εγώ? Τίποτα δεν έχω να σου δώσω. Άδειος είμαι τελείως από αυτά τα οποία πίστευα εγώ ότι μπορώ να εξαργυρώσω τη σωτηρία μου. Δεν έχω τίποτα, Κύριέ μου. Ούτε σου δώσα, ούτε μπορώ να σου δώσω. Το μόνο που μπορώ να σου δώσω είναι να αφιερώσω την ψυχή μου σε σέναν, να την παραλάβεις, να την πάρει το Πνεύμα το Άγιο, να τη διοικήσει αυτό και να την πάει στον ουρανό. Τα καινούργια σώματα, αδελφοί, που θα πάρουμε με την Ανάστασή μας, δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτά τα οποία έχουμε τώρα, τα οποία πονάνε, ταλαιπωρημένα, φθύρονται καθημερινώς. Κοιτάμε τον εαυτό μας πριν από 20-30 χρόνια και βλέπουμε τι διαφορά έχει ο άνθρωπος, ενώ μέσα η ψυχή από τη στιγμή που τον γνώρισε, αν μπορούσαμε να τη φωτογραφίσουμε, αδελφοί, έχει ένα χαμόγελο τόσο η ψυχή. Όταν ακούμε και πράττουμε το Λόγο του Θεού, όχι να είμαστε μόνο επιλύσμονες ακροατέ, να είμαστε και εκτελεστέ του Λόγου. Πώς, δηλαδή, τι να κάνω, δηλαδή, ό,τι μπορώ να αρχίζω να το εκτελώ. Σήκω το πρωί και πες, Κύριέ μου, εγώ θα διαβάσω 2 σελίδες να δω τι έχεις να μου πεις εμένα σήμερα. Για να κοιτάξω πώς ήμουν εχθές και για να μπορέσω σήμερα να βελτιωθώ, να γίνω καλύτερος. Διότι ο Σπύρον, λέει, στο Πνεύμα θέλει θερήσει εκ του Πνεύματος ζωή αιώνια. Ας μην αποκάμουμε, λέει, αδελφοί, τελειώνοντας, πράττοντες το καλό. Μπορείς να κάνεις το καλό. Ο κόσμος έλεγε έξω, κόσμος ήμουνα κι εγώ, κάνε το καλό και ρίκτο στο γυαλό. Εμείς τι λέμε σήμερα? Μην αποκάμεις, αδελφέ μου. Γιατί και το καλό που γινόταν έξω μπορεί να γινόταν και από συμφέρον. Εμείς δεν το μάθαμε έτσι εδώ πέρα. Μην το παραποιήσουμε, μην το αλλάξουμε, ας το κρατήσουμε μέχρι τέλους. Μην αποκάμνεις κάνοντας το καλό, ας πούμε. Κάνε το καλό καθημερινά. Εν το δέοντι καιρό ο Κύριος, ο οποίος δεν είναι άδικος να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπο της αγάπης σας. Για να κάνεις το καλό πρέπει να αγαπάς, αδελφοί μου και αδελφέ μου. Δεν μπορείς να συντρέξεις με κάποιον αδελφό ή να τον βοηθήσεις ή να τον ελεήσεις εάν δεν έχεις αγάπη Πνεύματος Αγίου μέσα σου. Δεν μιλάμε για την αγάπη τη συναισθηματική, η οποία πολλές φορές, λέει, έχει και ενσυναίσθηση. Έχω, λέει, και ενσυναίσθηση. Εκτός από συνέστημα, έχω και ενσυναίσθηση. Δηλαδή, καταλαβαίνω το πρόβλημά σου. Αλλά, είπαγε, ο Κύριος να σε θερμάνει,
και ο Κύριος να σου δώσει σκεπάσματα. Αυτή είναι η αγάπη, αδελφοί. Τι έχεις? Αφού σου λέει να αρκείσαι στα σκεπάσματα και στην τροφή, αυτή την καθημερινή. Τι θέλουμε, αδελφοί, άλλο? Πότε θα το καταλάβουμε τέλος πάντων, ας πούμε? Πότε? Ο Θεός βομβαρδίζει καθημερινώς το λαό του με κηρύγματα, με φανερώσεις, με ενύπνια, με προφητείες. Τι άλλο να κάνει ο Θεός, αδελφοί? Όπως είπε και στον Ισαία, τι ήταν να κάνω και δεν το έκανα? Τι ήταν άλλο, τι άλλο να κάνει, αδελφοί, για να πιστέψουμε, για να αλλάξει αυτή η ζωή μας, για να γίνουμε ένθερμοι, αδελφοί, να είμαστε ζέοντες κατά το Πνεύμα, να μιλάμε και να αναπνέουμε Πνεύμα Άγιο. Αυτό κατάλαβα σήμερα εγώ, να αναπνέω αυτό το οξυγόνο, να είναι γεμάτο με Πνεύμα Άγιο και να έρθετε να με γεμίζει το Πνεύμα το Άγιο, για να κατακαίει όλα τα σαπρά τα οποία έχω μέσα μου. Γιατί σαπρά μιλάμε, αγιαζόμαστε, σε λίγη ώρα μπορεί πάλι να έρθουν τα σαπρά, αδελφοί. Γι' αυτό, τελειώνοντας, αδελφοί, να πούμε κάτι το οποίο είναι το παν για μας. Φοβού τον Κύριο, πράτε το θέλημα αυτού, διότι αυτό είναι το παν του ανθρώπου. Αυτό, αδελφοί, το είπε τελικά η ψυχή αυτή που τα είχε σχεδόν όλα. Φοβού τον Κύριο. Φοβός του Κυρίου, ξέρετε τι είναι? Αγάπη και λατρεία προς το πρόσωπό του και απεριόριστο σεβασμός. Φοβού τον Κύριο. Και πράτε το θέλημα αυτού. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Η πνευματική μας ζωή, αυτή είναι, αδελφοί. Δεν είναι ούτε μαθηματικά, ούτε αρχαία, ούτε φυσική, ούτε λατινικά, ούτε τίποτα, παρά είναι αυτός ο Λόγος του Θεού. Εμείς θέλουμε, όταν τελειώσουμε από εδώ πέρα και θα βρεθούμε στο βήμα του Κυρίου, θέλουμε να είμαστε, αδελφοί, όσο πιο κοντά μπορούμε δίπλα Του. Γιατί λέει, αστήρ αστέρος διαφέρει κατά τη δόξα. Άλλη δόξα του ηλίου, άλλη δόξα της σελήνης. Όπως και εδώ πέρα στη γη είχε τρεις αγαπημένους μαθητάς, τον Ιωάννη, τον Ιάκωβο και τον Πέτρο, αλλά ο ένας ήταν ο αγαπητός του, ήταν ο Ιωάννης, ο οποίος ήταν μονίμος στον κόλπο του. Θέλουμε να πάμε να τον συναντήσουμε, αδελφοί? Συμφωνούμε ότι θέλουμε να τον πάμε να τον συναντήσουμε? Ας πούμε, Κύριε μου, ελέησέ μας. Ο Κύριος μας ελεεί καθημερινώς, αδελφοί. Ας αφήσουμε ελεύθερη την καρδιά μας, όχι από μας να τη διοικούμε. Να πάψουμε, να αφήσουμε το τιμόνι της ζωής μας και να το δώσουμε στο Πνεύμα το Άγιο να το πάρει, να το διοικήσει. Και ξέρουμε ότι θα μας πάει εκεί που θέλει αυτός και θα αγαλιάρεται η ψυχή μας. Ας πούμε για μία ακόμη φορά, Κύριε, εγώ και ο οίκος μου θέλουμε λατρεύει τον Κύριο από του νυν έως του αιώνος. Αμήν, αδελφοί.